Τώρα, με όλες αυτές τις μπούρδες που κάνετε, ελάτε να μου πείτε πώς θα υποδεχτώ την επόμενη καλεσμένη, η οποία είναι μια σοβαρή κοπέλα. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνει και αυτή, την έφερε εδώ η ζωή. Η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κυρίες και κύριοι, η Ευγενία Δημητροπούλου. Εδώ είναι ο Όλιβερ Τουίστ, πετάει. Έλα, μπράβο, φέρε και από εδώ που τα πήρατε. Κάτι σε Ευγενία μου, μωρό μου. Ωραία, ακόμα στείλουμε. Κοίταξε τώρα εδώ πέρα, επειδή μάθαμε ότι θες να πας και ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Ένα Central Park, το κάναμε ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Εσύ έχεις πάει να φανταστώ. Εγώ έχω πάει μία φορά, μία φορά. Εσύ δεν έχεις πάει ποτέ. Ποτέ. Α, θέλω να πάω. Όχι, να πάμε παρέα. Εντάξει. Όχι, δεν ξέρω τα κατατόπια. Κοίταξε, να με ξεναγήσεις. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα μην λέμε και ψέματα. Είναι πολύ ωραία και επίσης είναι σαν να τα ξέρεις τα μέρη από τις ταινίες που έχουμε αυτό, δει και τα σύριαλ. Ναι. Σου κάνει μια οικειότητα που δεν είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, θα το πούμε σε λίγο αυτά. Αρχικά, εντάξει, πολλά συγχαρητήρια. Αλήθεια σου λέω. Τι ωραίο σύριαλ είναι ο Γλυκάνισος. Τι ωραίο σύριαλ και επίσης είσαι σε ένα ρόλο που το είδα και λίγο πάγωσα. Λέω, γιατί την έχουν κάνει κακούρδα την κοπέλα. Θέλω να μου μιλήσει για την Ελεάνα λίγο. Τι τη συμβαίνει. Πάρα πολύ. Να σου πω και εγώ ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά. Μία εξαιρετική, κατά τη γνώμη μου, δουλειά που γράφει ο Γιώργος Κυρίτσης και σκηνοθετεί ο Σταύρος Ποταμάρης. Μπράβο τους. Πολύ ωραία. Πάρα ναι, πολύ. Με ένα πολύ ωραίο cast. Και το cast είναι ωραίο και το γύρισμα είναι πάρα πολύ ωραίο και η ιστορία είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω πώς συντονίζει. Ρε παιδί μου, έχεις κάνει πολλά σύριαλ, έχεις κάνει. Έχω κάνει αρκετά, ναι. Βλέπεις λοιπόν ότι κάποιες φορές με κάποιο τρόπο κάτι συντονίζεται και υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, είναι όλοι στην ίδια συχνότητα. Εμένα αυτή την αίσθηση μου δίνει. Ισχύει αυτό. Γίνεται πάρα πολύ ωραία δουλειά και από την εταιρεία, εταιρεία παραγωγής μας. Δηλαδή η πρώτη προσέγγιση από την αρχή ήταν πάρα πολύ ωραία, από την Dunwear. Είμαστε όλοι εκεί συντονισμένοι. Μετά από εδώ, εγώ εκεί θα πάω. Α, σε φέραμε από το γύρισμα για λίγο. Αγάπη μου. Έχω λίγο να τσακωθώ με τον Γιώργο του Παπαγεωργίου μετά από εδώ. Πάντως θα να το ταχώσω λίγο. Ναι, να το ταχώσω. Εγώ, ας πούμε, που είδα το πρώτο επεισόδιο, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Κάπως μου έμειναν λίγο οι παντόφλες που φορούσες μέσα στο σπίτι. Γιατί λέω, αυτή είναι πλούσια. Είδα την παντόφλα. Λέω, αυτή είναι πλούσια. Την οποία τη φοράω συνέχεια στα γυρίσματα, βάζω το τακούνι μόνο τελευταία στιγμή. Υπέροχο. Ναι. Κάποια λοιπόν σε βλέπω και λέω τώρα η Ευγενία, από όσο ας πούμε αυτό που μου δείχνει, ρε παιδάκι μου, θεωρώ ότι θα παίξει μια. Δεν ξέρω ποια στην πραγματικότητα, έχω ρωτήσει, ξέρω. Είσαι πολύ γλυκό παιδί, είσαι πολύ γλυκιά, ρε παιδί μου. Οπότε λέω θα παίξει μια γλυκιά η οποία τώρα θα τη συμβούν πολλά. Δεν περίμενα ότι θα πάθαινε αυτήν την τρέλα με το νέο, με τον αδερφό σου. Και με τη σκηνή όταν πήγατε πια στο νεκροταφείο που ήσουν το ίδιο το τέρας. Δηλαδή αισθάνθηκα άσχημα που ήμουν στο σπίτι μου. Όπως του μιλούσες, λέω ρε φίλε τι γίνεται. Και μαθαίνω γιατί βλέπω και το επόμενο επεισόδιο ότι η κοπέλα αυτή που ενσαρκώνεις είναι ένα τέρας. Δεν θα το πω εγώ έτσι. Ευγενία, πες αλήθεια. Ευγενία είναι τέρας, πες αλήθεια. Καθόλου τέρας δεν είναι η Ελεάνα, έχει περάσει πολλά. Ναι, εντάξει. Την έχεις δικαιολογήσει για να μπορείς να παίξεις το ρόλο τώρα. Ναι. Και προσπαθώ να τη δικαιολογώ συνέχεια. Έχω. Τώρα θα μείνουν πολλά. Κάνει πολύ ζέστη εδώ στο Central που ήθελε να σε πάρουμε βόλτα. Δεν φταίνε. Δεν έχει φθινοποριάσει αρκετά. Θα τη συμβούν πάρα πολλά. Τι θα κάνει αυτή με ενδιαφέρει. Γιατί έχει ξεκινήσει ήδη και το πλέκι. Δεν θα καθίσει ήσυχα. Δεν θα καθίσει αυτή. Όμως έχει τον τρόπο της να έχει συμμάχους και να φέρνει ανθρώπους κοντά της. Η κοπέλα είναι δολοπλόκα, το καταλαβαίνω. Μην ξεγελιέστε με το είναι φυτό. Ωραίο αυτό, να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, γιατί, πώς να σου πω, είναι πολύ κόντρα. Αυτό είναι το πολύ ωραίο, που σημαίνει ότι αφήνει και ένα παραθυράκι, ότι μπορεί, δεν ξέρω στο παρακάτω, πολύ παρακάτω, να τη δικαιολογήσεις κιόλας, να σου δώσει 2-3 στοιχεία και να πεις, α, δεν έπεσε έξω με το πρώτο που είδα. Για να δούμε. Για να δούμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα πες μας τι γίνεται ακριβώς όλο το σύριαλ. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Κάνε μας spoil. Πες κάτι, τώρα είσαι στη Μυτιλίνη, έχεις πάει στη Μυτιλίνη πια, επειδή έφυγε ο σύζυγος πρώτος. Και πάω στη Μυτιλίνη και κάθομαι στη Μυτιλίνη. Σιγά μην δεν καθώς. Σε τέτοια σπιταρόνα που μένουν. Και αρχίζεις και κάνεις συμμάχους. Εδραιώθηκα, ναι. Την οικογένειά του. Φυσικά. Τέρας. Με συμπαθούν. Είναι η κατάλληλη νύφη για το γιο τους. Δεν αγαπούν το γιο τους, δεν ξέρουν ποια νύφη βάλαν στο σπίτι. Τον αγαπάς.
δεν έχω καταλάβει. Ρε παιδί μου, σε σχέση, σου λέω, με όλο αυτό που έγινε με τον αδερφό, στο σύριλ με τον αδερφό σου, εκεί πέρα επέλεξες πολύ ξεκάθαρα το κομμάτι του αδερφού του, τα χρέωσες όλα. Με πονάει πάρα πολύ η στάση του. Μα πάρα τι ήθελες να κάνει όμως και αυτός, αφού τον αγάπησες γιατί είναι ειλικρινής. Τον αγάπησα για την ειλικρινή, αλλά όχι τόσο ειλικρινή για να στείλει στο θάνατο τον αδερφό μου. Ακούμε και λίγο το ηχόχρωμα τη γλυκιά κομμένα. Λοιπόν, ωραία. Άρα έχουμε λοιπόν το σύριαλ, το οποίο φαντάζομαι σου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Είναι κάθε μέρα. Είναι σχεδόν κάθε μέρα για μένα, αλλά είναι ωραία. Είναι πολύ ωραία. Σ' αρέσει η συνθήκη τη τηλεόραση. Ενώ το κομμάτι αυτό, γιατί το θέατρο έχει δικούς του ρυθμούς, είναι πιο απλωτό λίγο, κάπως υπάρχει προετοιμασία μέχρι να πεις τώρα πρέπει να βάλω το 100%. Στην τηλεόραση με το που ξεκινάει το γύρισμα πρέπει να είσαι 100. Ναι. Ο ρυθμός αυτός σου αρέσει που πηγαίνει γρήγορα? Εκπαιδεύτηκα τα δύο προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ σε αυτό. Ναι. Στην αρχή εκεί δυσκολεύτηκα πολύ μέχρι να μπω στο ότι πας και μπορεί να πεις 20 σελίδες κείμενο την ημέρα. Παναγίτσα μου. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Καθόλου. Και να είσαι και καλός. Τώρα γιατί μιλάμε να μην πεις τα λόγια. Και είναι οι σκηνές διαφορετικές γιατί εμείς το πάμε αναλοκέισον. Οπότε τώρα είμαι λίγο πιο προετοιμασμένη. Οκ, okay. Έτοιμη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αλήθεια στο λέω με όλους τους συνεργάτες, με αυτό που συμβαίνει. Το πιστεύω. Δηλαδή, χθες ήμασταν μέχρι τις 11.30 ώρα με τον Κώστα τον Κόκλα, την Τάνια, την Κάκη. Ίσως, λοιπόν, ίσως στα πεθερικά σου, μας λες έξω χθες για γύρισμα, βέβαια, στα πεθερικά σου. Ναι. Αλλά δεν σε ενδιαφέρει με κάποιο τρόπο, ενώ δηλαδή η κούραση με κάποιο τρόπο, επειδή είναι πολύ ωραία όλα, κάπως το έχεις βάλει σε μια σειρά. Και κάπως το έχω και στο κεφάλι μου, ξέρω ποιες ώρες διαβάζω, πώς διαβάζω πια τα σενάρια και τα κείμενα και όλα αυτά. Στην αρχή δυσκολευόμουν πιο πολύ. Γιατί είχα τη λειτουργία του θεάτρου. Μπορούσα μετά από 20 μέρες να σου πω τα λόγια που είπα δύο εβδομάδες πριν. Οκ, okay, βέβαια. Τώρα διαβάζω πολύ προσεκτικά τα σενάρια όταν έρχονται. Σημειώνω τις διαδρομές του δικού μου χαρακτήρα. Τι γιατί κάνω, μπορεί να παίξεις είναι... από το ένα στο άλλο. Γιατί εγώ ξαφνικά θα πάω και θα κάνω σήμερα μια σκηνή από το 15, μία από το 12, μία από το 18. Οπότε θες να έχεις τη συνοχή φυσικά. Και κάπως μετά έρχονται και κουμπώνουν τα λόγια. Κάνουμε και τις πρόβες μεταξύ μας λίγο πριν τη σκηνή και κάπως είναι ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι για χειροκρότημα, δεν είναι εύκολο.